Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η μεγάλη μάχη του Στάλιγκρατ έκρινε τη συνολική έκβαση του πολέμου. Είναι ορόσημο ηρωισμού, ακλώνει της ανδρείας και αυτοθυσίας του Σοβιετικού λαού. Μετά από σφοδρή επίθεση των Γερμανών Ναζί, ο κόκκινος στρατός που βρισκόταν σε θέση άμυνας και οπισθοχωρώντας σχεδόν χιλιάδες χιλιόμετρα μέχρι τα τελευταία μέτρα της όχθης του ποταμού Βόλγα, κατάφερε με τους κομμουνιστές την πρώτη γραμμή και με τεράστια αποθέματα δύναμης του Σοβιετικού λαού να συντρίψει τον εχθρό και να αλλάξει η ροή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η νίκη του Στάλιγκρατ άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας ο κόκκινος στρατός, στις γραμμές του οποίου υπήρχαν και Έλληνες πονδιακής καταγωγής, ξεκίνησε την καταδίωξη των Ναζί, απελευθερώνοντας την Ευρώπη μέχρι το Βερολίνο. Για 200 μέρες και νύχτες, στι ψόχθες των ποταμών Βόλγα και Ντόν, στην ευρύτερη περιοχή του Στάλιγκρατ, αλλά και μέσα στην πόλη, διεξήχθη μια από τις σκληρότερες μάχες. Η έκταση της έπιανε πάνω από 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτές οι 200 μέρες ηρωισμού του Σοβιετικού λαού τσακίσανε το φασιστικό θεριό και ήταν η αρχή του τέλους της χιτλερικής Γερμανίας. Οι κάτοικοι της πόλης, παρόλο που ήταν σε κατάσταση πολιορκίας, αποτελούσαν την κύρια πηγή ενίσχυσης των γραμμών υπεράσπισης του Στάλινγκρατ. Χιλιάδες κάτοικοι έμπαιναν στις γραμμές της 62ης και 64ης μεραρχίας που είχαν την ευθύνη για την υπεράσπιση της πόλης. Στο λόφο του Μαμάεφ διεξήφθησαν οι πιο σκληρές μάχες. Οι Γερμανοί είχαν κατακτήσει είχαν καταφέρει να φτάσουν ως το κέντρο της πόλης. Ενώ οι μάχες γινόντουσαν στους δρόμους, στα σπίτια, στα εργοστάσια και οι μαχητές με το σύνθημα «Πίσω από το Βόλγα δεν υπάρχει πα... για μας πατρίδα, ούτε βήμα πίσω» πολεμούσαν ακόμη και για κάθε δωμάτιο σε κάθε σπίτι. Είναι γνωστή σε όλους τον κόσμο σε όλο τον κόσμο ηρωική μάχη για το κτίριο του Λοχία Παύλοφ. Επί 58 μέρες οι Γερμανοί με αεροπορικές επιδρομές, με πυροβολικό και ολμοβόλο δεν κατάφεραν να το κατακτήσουν. Η σύνθεση των 24 σοβιετικών μαχητών που υπεράσπιζαν το κτίριο ήταν από 7 διαφορετικές εθνότητες. Ρώσοι, Ουκρανοί, Γεωργιανοί, Καζάκοι, Ουσμπέκοι, Εβραίοι, Τάταροι, οι οποίοι πολέμησαν μαζί για την Σοβιετική πατρίδα. Αυτήν την ηρωική αντίσταση μπορούσε να την κάνει μόνο ένας λαός που έχτιζε μια δική του σοσιαλιστική κοινωνία και υπηράσπιζε τα ιδανικά του σοσιαλισμού και τη ζωή που οικοδομούσε ο ίδιος ο λαός για τον λαό το κόμμα των Πολσεβίκων ήταν ο εμψυχωτής και ο καθοδηγητής της ακαταμάχητης αντίστασης του κόκκινου στρατού, ενό στρατού λαϊκού που πάλεψε ενάντια στους φασίστες κατακτητές που επιδίωκαν να συντρίψουν το πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία. Ο κόκκινος στρατός ήταν υπερασπιστής της ειρήνης και της φιλίας ανάμεσα στους λαούς όλων των χωρών. Υπερασπίστηκε την τιμή, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Σοβιτικής Ένωσης. Υπερασπίστηκε το δικαιώμα των λαών της χώρας να οικοδομήσουν την δική του ζωή. Η νίκη στη μάχη του Στάλινγκρατ προκάλεσε αίσθημα βαθιάς εκτίμησης και θαυμασμού προς τον κόκκινο στρατό και τον Σοβιετικό λαό, αφού το κατόρθωμά τους και ο ηρωικός αγώνας τους είχε αντίκτυπο σε όλη την ανθρωπότητα. Τα απελευθερωτικά κινήματα στις χώρες που ήταν υποκατοχή από την Χιτλερική Γερμανία πήραν δύναμη, αναπτερώθηκε το ηθικό τους και τους έδωσε ελπίδα για γρήγορη απαλλαγή από τον φασιστικό ζυγό. Στην Ελλάδα η νίκη του Στάλιγκρατ άσκησε μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του ένοπλου αγώνα της ιαμικής αντίστασης. Στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ συσπυρώθηκε ο λαός μας και απέκτησε θέληση και δύναμη ώστε να γράψει τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του με τους κομμουνιστές αγωνιζόμενος στην πρώτη γραμμή. Η εποπία του Στάλιγκρατ στηρίχτηκε στη σοσιαλιστική ανάπτυξη, στο γεγονός ότι προηγήθηκε η σοσιαλιστική οικοδόμηση τα προηγούμενα 20 χρόνια. Η Σοβιετική Ένωση ήταν λαμπρό παράδειγμα για την παγκόσμια εργατική τάξη και ο λαός της έκανε άθλους που σε καμιά καπιταλιστική κοινωνία δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν γιατί οι οικονομίες τους χτιζόντουσαν επί αιώνες, κατακλέβοντας την υπεραξία της εργατικής τάξης, αποσπώντας τον φυσικό πλούτο και σκλαβώνοντας εκατομμύρια χέρια από τις απικίες. Ενώ ο σοσιαλισμός μέσα σε 70 χρόνια κατάφερε με τα πενταετή πλάνα να χτίσει μια από τις χειρότερε οικονομίες στον 20ο αιώνα. Δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό Τέτοια ταχύτατη και ολόκληρη ανάπτυξη τη ανθρώπινη κοινωνία. Γεγονός που οφείλεται στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων, που για πρώτη φορά γίνονται ιδιοκτήτε των μέσων παραγωγή. Είχε μεγάλη σημασία για του Ναζί του Χίτλερ η κατάληψη τη περιοχή του Στάλιγκρατ, γιατί είχε τεράστια οικονομική βάση. Με την κατάληψη του Στάλιγκρατ, η φασιστική Γερμανία θα έκοβε δρόμους μεταφοράς ζωτικής σημασίας του πετρελαίου και θα περνούσε στα χέρια τους η οικονομική δύναμη των νότιων Σοβιετικών περιοχών. Όμως, η αυτανέργεια, η πρωτοβουλία... Η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία και ο πατριωτισμός του Σοβιετικού λαού που ήταν από τα σημαντικά προτερήματα του σαλισμού κατάφερε να συντρίψει τη φασιστική μηχανή. Η Νικηφόρα έκβασε τις μάχες του Στάλινγκρατ, έδειξε την υπεροχή του σοσιαλισμού κατά του καπιταλισμού που γεννάει το φασισμό. Το Στάλινγκρατ ήταν και είναι σταθμός της ιστορίας αποτυπώμα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Έμπρακτη εφαρμογή της κομμουνιστικής συνείδησης, κομμάτι της λαϊκής ψυχής και έμπνευσης για τις νεότερες γενιές μετά τις ανατροπές και τη διάλυση της Σοβιτικής Ένωσης. Εδώ και 30 χρόνια η προσπάθεια να μαυρώσουν και να συκοφαντήσουν τον σοσιαλισμό αγριεύει όλο και περισσότερο. Η αστική τάξη, οι καπιταλιστές, οι εκμεταλλευτές του μόχθου της εργατικής τάξης, οι αντικομουνιστές, οι κάθε είδους απολογητές του καπιταλισμού Προσπαθούν να σβήσουν από τη μνήμη των λαών και να μην μάθουν οι νέοι άνθρωποι την αλήθεια για την ιστορία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και την προσφορά του στην ανθρωπότητα. Να μην μάθουν τη σημαντική συμβολή της Σοβιτικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού στη συντριβή του φασισμού. Έτσι εξηγείται και το άσβεστο μίσος των αστών για τον ηγέτη των πολσεβίκων κομμουνιστών εκείνης της περίοδου. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι δικαιολογούν τον πόλεμο στην Οκρανία ότι άναψε ξανά το φυτίλι του πολέμου εκεί που για 70 χρόνια πάνω από 100 εθνότητες ζούσαν αρμονικά και ειρηνικά και μεγαλούργησαν. Οι ανταγωνισμοί του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου έφεραν καπιταλιστικούς συνασπισμούς και κράτη σε σύγκρουση. Ο εμπειριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία ανάμεσα σε ύπανάτο και Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο όλο και περισσότερο κλιμακώνεται με τεράστιους κινδύνους για τους λαούς με την χώρα μας να εμπλέκεται στον υπεριαλιστικό πόλεμο με ευθύνη των κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων. Η γιγάντια σοβιετική κληρονομιά, ο πλούτος που παράχθηκε από τους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης κατασπαράζεται και καταστρέφεται από τη λαιλασία του την οικειοποίηση και τον κατακαιρματισμό του δημιουργήθηκε το κεφάλαιο στη Ρωσία, την Ουκρανία, καθώς και στις άλλες πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Τριάντα χρόνια μετά την ανατροπή, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού νοσταλγεί τη ζωή στον σοσιαλισμό. Δεν περίμεναν τέτοιο μαύρο μέλλον. Και εκεί και στη χώρα μας διαψεύθηκαν όλοι εκείνοι που διατυμπάνιζαν τη νέα εποχή ειρήνης και ευημερία για τους λαούς που θα ερχόταν μετά την επικράτηση της αντεπανάστασης. Οι λαοί σήμερα γνωρίζουν την φτώχεια, την ανεργία, τη στέρηση βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης, την παιδεία και την υγεία σαν εμπόρευμα, ενώ οι κοινωνικές παροχές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Όσοι λάσπη και να ρίχνουν για τον σοσιαλισμό και την ιστορική και ηρωική διαδρομή των πολσεβίκων κομμουνιστών δεν μπορούν να παρασύρουν όλους και ειδικά αυτούς που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έζησαν από κοντά την προσφορά του σοσιαλισμού. Δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και να παρασύρονται από τα επιχειρήματα της ρωσικής κυβέρνησης για τον πόλεμο στην Οκρανία, η οποία καπηλεύεται τα φιλοσοβιετικά και αντιφασιστικά αισθήματα του ρωσικού λαού, ότι δήθεν μάχεται κατά του φασισμού. Η αστική τάξη της Ρωσίας δεν είναι η συνέχεια της Σοβιετική Ένωσης. Για ένα ακόμα λόγο, επειδή χαρακτηρίζει τον σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε και νίκησε τον φασισμό, σταλινική δικτατορία, κόκκινη τρομοκρατία και ολοκληρωτικό καθεστώς, όπως ανέφερε στο διάγγελμά του για την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία ο Πούτιν. Εάν ο κόκκινος στρατός ήταν ο υπερασπιστής του σοσιαλισμού, στην καπιταλιστική Ρωσία ο αστικός στρατός είναι δύναμη βαρβαρότητας, προκαλεί καταστροφή και πόνο στον ρωσικό και τον ουκρανικό λαό, που σκοτώνεται σήμερα για τα συμφέροντα των ρωσικών και ξένων μονοπωλίων, όπως και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ και των άλλων καπιταλιστικών κρατών με θύματα τους λαούς. Η κυβέρνηση της Ρωσίας επιδιώκει να έχει ισότιμη θέση στη λελασία του πλούτου, ισότιμο συμμετέχει και στο ξαναγράψιμο της ιστορίας και στον αντικομουνισμό και συναγωνίζεται το ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Ένα από τα στοιχεία του αντικομουνισμού είναι και το μνημείο του διαβόητου τείχος του Πένθους στη Μόσχα και μάλιστα κοντά στην Κόκκινη Πλατεία για να τιμήσει τα θύματα του Σταλινισμού στη Σοβιτική Ένωση. Καθιέρωσε επίσης την 30 Οκτώβρη ως μέρα μνήμης των θυμάτων του Σταλινισμού και του Ολοκληρωτισμού. Έχει θεσπίσει και τις λεγόμενες πλάκες μνήμης πάντα για τα θύματα του Σταλινισμού τη δεκαετία του 2030. Το αποκορύφωμα δε της αντικομουνιστικής προπαγάνδας είναι τα μουσεία των Γκουλάκ που έχουν ξεφυτρώσει στην Πράγα, στο Βερολίνο και σε πόλεις των προσαλιστικών κρατών, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεδαφίζονται μνημεία της αντιφασιστικής νίκης και στη Ρωσία σηκώνονται μνημεία της τσαρικής Ρωσίας. Θέλουν να θολώσουν την ιστορική μνήμη. Η καπιταλιστική Ρωσία σηκώφαντή τη Σοβιτική Ένωση, βλέπει εχθρικά την κληρονομιά της. Στην Ελλάδα, τα αστικά κόμματα υιοθετούν την ανιστόρητη ταύτιση του φρικιαστικού φασισμού με τον σοσιαλισμό. Συμμετέχουν στην παραχάραξη της ιστορίας, σύμφωνα με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέχονται και στηρίζουν φασιστικούς θύλακες. Ο Τσίπρας συναντιέται στην Καστοριά, στις ηρωικές περιοχές που έδρασε ο ηρωικός δημοκρατικός στρατός Ελλάδας με φασίστες που χαρακτηρίζουν τις μαχήτρες και τους μαχητές του δημοκρατικού στρατού που ήταν και οι γονείς μας, και την περίοδο 46-49 ο συμμορτοπόλεμο. Πώς τολμάει να απευθύνεται στους απογόνους του Δημοκρατικού Στρατού, αυτός που συναντιέται με φασίστες και συμπορεύεται με τον ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που μακελεύουν τους λαούς. Η ιστορία διδάσκει. Η γνώση της ιστορικής αλήθειας δίνει στο λαό και την πάλη του ακατανίκητη δύναμη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει την αντιλαϊκή επίθεση του καπιταλισμού, να παλεύει για τα δικαιώματά του, να απεγκλωβίζεται από τα αστικά κόμματα, να απορρίπτει τα κάλπικα και εκβιαστικά διλήμματα που οριοθωτεί η στρατηγική των αστικών κομμάτων. Δεν πρέπει να επιλέξει ο λαός από πού θα χάσει. Τα αντιλαϊκά μέτρα που στήριξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ΚΙΝΑΛ, έφεραν τη φτώχεια, την ακρίβεια, την ανεργία, την κατάντια του συστήματος υγείας, τους πληστηριασμούς. Να θυμίσουμε από αυτό το βήμα ότι μόνο το κουκουέ κατάθεσε τροπολογία για τα στεγαστικά δάνεια των Ελλήνων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τους τόπους διαμονής τους και πως σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία. Καλούμε σε αγωνιστική συμπόρευση και εκλογική ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού μπορεί να δώσει δύναμη και προοπτική στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι το μόνο κόμμα που δίνει καθαρές απαντήσεις ότι πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο η επιχειρηματική όμιλη και είναι σταθερά απέναντι από τις αντιλαϊκέ κυβερνήσει αντιλαϊκές κυβερνήσεις στο πλευρό της εργατικής τάξης. Γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει πρόταση για το πώς θα μείνουν τα χειρότερα πίσω για την οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο τις ανάγκες και τις ευημερίας του λαού.